επιστρέφουν όχι απλά στη μυθοπλασία, αλλά να βιώνουν μετά από 10 χρόνια τη 10η εντολή, η οποία είναι σαν μικρές κινηματογραφικές ταινίες, αυτοτελείς ιστορίες, με πολύ λαμπερά και δυνατά ονόματα. Και δεν είναι τυχαίο ότι όλοι χθες μετά την πρώτη προβολή έφυγαν εκστασιασμένοι. Επίσης, να πούμε, εγώ που δεν είμαι πολύ, ας πούμε, θα κάτσω να παρακολουθήσω ένα σύνδεσμο στην τηλεόραση, ότι οι επιλογές που έχει κάνει ο Α για να επενδύσει στη μυθοπλασία αφορούν ακόμα και αυτή τη μερίδα του κοινού, όπως είμαι εγώ, που δεν είμαι πολύ του σύριαλ. Το καλό με αυτή τη σειρά είναι ότι δεν έχει το σώσου, και δεν μπορεί να το παρακολουθήσεις. Και αυτό. Και επίσης και το γαλλικό που έβαλε αυτοί που επιστρέφουν είναι όλα για όλους, νομίζω. Είναι δηλαδή και αυτή είναι η ρηχεία. Και νομίζω ότι αν ρωτήσεις σωστά. Εσύ όμως ο κόσμος ότι στην ερώτηση ποια σειρά έλειπε από την ελληνική τηλεόραση είναι κόκκινος κύκλος. Και αυτό το έχει αποδείξει τόσο η επιτυχία που έκανε όλα τα προηγούμενα χρόνια. Αλλά πήγε και τι σπουδαίο. Δεν το συζητώ. Και τι σπουδαίος και ο Πάνος Κοκκινόπουλος και πόσο ωραίο να βλέπεις τις οθόνες σου αυτά τα πρόσωπα. Μπράβο. Λοιπόν, αληθινές ιστορίες που σημαίνει ότι τα βγάζουμε από το μυαλό. Παιδιά και ιστορίες που σε καθυλώνουν. Εγώ δηλαδή όσες φορές και αν το μπορεί να έχω δει τρεις φορές ένα επεισόδιο, πάλι η καρδιά μου χτυπάει πιο γρήγορα. Επειδή όμως είπες για τις πολύ ωραίες σειρές του Α,